Αυτό είναι το πίκο 6 της ΕΛΙΦ. Και το πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν λειτουργεί ο κεντρικός διακόπτης. Βλέπουμε εδώ, το κουμπί δεν πατάει. Τα κάτω κουμπιά της ισχύως δουλεύουν κανονικά. Αλλά το κεντρικό κουμπί είναι νεκρό. Θα το ανοίξουμε βέβαια για να το φτιάξουμε. Πρώτα θα πρέπει να ξεβιδώσουμε τη βίδα που υπάρχει μέσα εκεί, στο θετικό πόλο της μπαταρίας που βλέπουμε εκεί. Και στη συνέχεια ξεβιδώνουμε τις βίδες από το κάτω καπάκι. Προσοχή να μην χάσουμε το ελαττήριο που βρίσκεται κάτω από το θετικό πόλο της μπαταρίας, αυτό εδώ. Αφαιρούμε και τις βίδες του κονέκτορα 510. Και σμπρώχνουμε προς τα κάτω την πλακέτα για να τη βγάλουμε. Αυτό το ελαττήριο βρίσκεται ανάμεσα στο κουμπί και στο κάλυμα του κουμπιού από την πλευρά του σασί και θα πρέπει να το ξαναβάλουμε πίσω μετά. Θα μετρήσω με ένα πολύμετρο την τάση που πηγαίνει στο κουμπί. Αυτή η τάση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,3 βολτ. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι απλά δεν υπάρχει τάση, είναι 0 βολτ. Άρα και γι' αυτό δεν δουλεύει το κουμπί. Θα βγάλουμε την οθόνη για να μπορέσουμε να μετρήσουμε καλύτερα. Για να τη βγάλουμε σηκώνουμε τη μαύρη πλαστική ασφάλεια και μετά απλά τραβάμε την οθόνη. Ελέγχοντας με το πολύμετρο τη συνδεσιμότητα, βλέπουμε ότι δεν έχει καμία επαφή με τον επεξεργαστή το κουμπί, ενώ θα έπρεπε γιατί από εκεί παίρνει και ρεύμα. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία επαφή. Ας μετρήσουμε μια άλλη πλακέτα. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο πιν 2 του επεξεργαστή και στο κουμπί. Αλλά στη συγκεκριμένη πλακέτα δεν υπάρχει καμία επαφή. Αυτό λοιπόν είναι και το πρόβλημά μας. Οπότε θα συνδέσω μία γέφυρα ανάμεσα στο κουμπί και τον επεξεργαστή
καλώδιο κολλήθηκε. Ας κόψουμε και τα περισσεύματα. Για να προστατεύσω το καλώδιο θα χρησιμοποιήσω shoulder mask. Το shoulder mask είναι ουσιαστικά η στεγανοτική επίστρωση που έχει και η πλακέτα επάνω. Και πρώτον θα σταθεροποιήσει το καλώδιο στη θέση του και θα το προστατεύσει από υγρά ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σε υγρή μορφή και μπορούμε να την απλώσουμε εύκολα. Και για να στερεοποιηθεί χρησιμοποιούμε υπεριόδες φως για λίγα λεπτά. Και πλέον έχει κολλήσει, είναι στέρεα και το καλώδιό μας δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Ας βάλουμε πίσω την οθόνη για να κάνουμε και έναν έλεγχο. Θα δώσω ρεύμα από ένα τροφοδοτικό. Και βλέπουμε ότι το κουμπί δουλεύει πλέον. Να τα ξαναβάλουμε όλα πίσω. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε από το ελαττήριο του κουμπιού. Το βάζουμε κάτω από το κάλυμα. Στη συνέχεια βάζουμε την πλακέτα μέχρι εκεί που είναι το ελαττήριο. Και συμπιέζουμε με κάτι το ελαττήριο, πατάμε προς τα κάτω και ταυτόχρονα βάζουμε την πλακέτα μέσα. Το κουμπάκι δουλεύει μια χαρά. Η υπόλοιπη συναρμολόγηση είναι εύκολη, απλά βιδώνουμε τις βίδες. Τελικός έλεγχος. Τα κουμπιά από ό,τι βλέπουμε δουλεύουν ok. Συνδέουμε για έναν ατμοποιητή. Ατμίζει μια χαρά και η επισκευή μας τελείωσε με επιτυχία. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και κοινοποιήστε το στους φίλους σας. Κάθε εβδομάδα ανεβάζω νέα βίντεο με επισκευές. Εγγραφείτε στο κανάλι μου για να μην χάσετε ούτε ένα.